κρίση πέρασε μερικώς, γιατί μετά από όσα συνέβησαν, υπήρξε μια κίνηση από πλευράς του Δήμου οικονομική, αυτοί οι καθυστερημένοι, αυτά που δεν ερχόντουσαν, και πάλι όχι σε όλο το ποσό, οφείλονται κι άλλα πολλά, πάρα πολλά, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στο ΔΠΘ, περισσότερα από όσα εκείνο χρωστάει. Εν πάση περιπτώσει, με αυτά τα τελευταία χρήματα που ήρθαν, τακτοποιήθηκαν οι μισθοδοσίες επιτέλους των εργαζομένων, και αυτές μερικώς, όχι ολικά. Και φυσικά ξεκινάμε άμεσα με δράση, γιατί είχαμε ένα κοινό διάστημα άνευ δράσης. Ξεκινάμε λοιπόν με τα εργαστήρια. Τα εργαστήρια, μάλλον, ξεκίνησαν, συνεχίζουν τη λειτουργία των εργαστήριων. Έχουμε μπροστά μας σεμινάρια θεατρικής αγωγής για τους εκπαιδευτικούς. Έχουμε έναρξη θεατρικού διαγωνισμού πανελλαδικά μετά την πολύ επιτυχημένη πρώτη προκήρυξη διαγωνισμού πριν από 2 χρόνια, με 100 συμμετοχές. Έχουμε την ταινία του Φώτη Αγγουλέ που την παλεύουμε 2 χρόνια. Πιστεύω φέτος θα ξεκινήσουμε να τα καταφέρουμε. Δεν υπάρχει χρηματοδότηση ακόμα γι' αυτό, έχει εγκριθεί απλώς. Και άμεσα ετοιμάζουμε 2 παραγωγές. Η μία είναι ένα, ας πούμε, ψυχολογικό δράμα, πολύ δυνατό, με έντονες ανατροπές, που αφορά τη φιλία 2 ανδρών, ονομάζεται η Νεροπογιά. Και το δεύτερο είναι ένα αφιέρωμα στον Μπρέχτ. Πέρσι ήταν το έτος του Μπέρτολτ Μπρέχτ. Είναι ένα αντιναζιστικό, αντιφασιστικό, ας πούμε, αφιέρωμα στον Μπέρτολτ Μπρέχτ, με κάποια μονόπρακτα που έχουμε επιλέξει και με ζωντανή μουσική και βίντεο, όπου την παραγωγή αυτή την ετοιμάζει η πειραματική σκηνή του ΔΠΘ Βορειοί, η οποία εγκαινιάζει με αυτό το έργο την λειτουργία της φέτος. Στην πειραματική σκηνή εργάζονται, δουλεύουν οι σπουδαστές, οι απόφοιτοι των εργαστηρίων. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας. Οι παραγωγές αυτές λοιπόν, οι θεατρικές οι δύο, υπολογίζουμε ότι θα είναι έτοιμες το Μάρτι. Θέλουμε περίπου 1,5 με 2 μήνες πρόβα καθημερινής δουλειάς. Το Μάρτι. Το Μάρτι, είναι γύρω στις 15 με 18 Μάρτι. Δεν μας είπατε πότε υπολογίζετε να το δούμε αυτό εμείς. Στις 18 του Μάρτη. 18 έχουμε ζητήσει να ξεκινήσουν οι παραστάσεις μέχρι τις 10-13 Απρίλη, γιατί είναι 2 παραγωγές. Τώρα για το που, αν ρωτάτε αυτό, έχουμε ένα μικρό ζήτημα. Μάρτη και Απρίλη που θα έχουμε, Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Έχω ένα μικρό ζήτημα, γιατί έχω αιτηθεί εγώ στο ομήριο πνευματικό κέντρο του Δήμου Χίου να την χρήση της αίθουσας για να μπορέσουμε να δώσουμε τις παραστάσεις μας. Δεν έχει ανταποκριθεί το ομήριο, είναι αλήθεια, και είμαι πολύ στενοχωρημένος γι' αυτό. Βεβαίως πάλι έχω ενημερώσει τους πάντες, το Διοικητικό Συμβούλιο κτλ. Αντιλαμβάνεστε ότι ξεκινάμε παραγωγές με μερικές χιλιάδες ευρώ κόστος, γιατί εργάζονται και επαγγελματίες ηθοποιοί, οι οποίοι μέχρι στιγμής είμαστε στον αέρα. Δεν ξέρουμε πού θα παραστήσουμε. Το ομήριο δεν απάντησε. Συνήθως μας λέει ότι έχει πολλές εκδηλώσεις να φιλοξενήσει. Έτσι λοιπόν, εγώ έχω φροντίσει από πέρσι να ζητήσω για φέτος, για του χρόνου και για το αντίχρονο. Είναι υπερβολικό λίγο, αλλά ήμουν τόσο έγκαιρος για να μην έχουμε ξανά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά και πάλι έχουμε προβλήματα. Βλέπω μια έλλειψη συνεργασίας από την πλευρά του κ. Μάντικα, δυστυχώς, και είμαι πολύ προβληματισμένος. Σκέφτομαι ακόμα και να κάνω παράσταση, πρεμιέρα και να καλέσω τους επισήμους και τον κ. Μάντικα και τον Δήμαρχο, αν δεν βρεθεί μια λύση, να την κάνω στην πλατεία της. Και όποιος έρθει εκεί ανοιχτά με κάποιες καρέκλες και μια σκηνή. Είναι λυπηρό γιατί το ΔΠΘ δεν έχει αίθουσα. Για το γεγονός αυτό είναι ενημερωμένος και ο Δήμαρχος, ο οποίος έχει υποσχεθεί ότι θα φροντίσει. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί καμία λύση. Εδώ είναι μια πονεμένη ιστορία, θα το πω. Πρώτον, δεν μας ενημέρωσαν για ημερομηνίες, αλλά γενικά και όρασε για κάποιους μήνες. Αυτό είναι σίγουρο. Δεύτερον, οι ημερομηνίες αυτές τώρα το Γενάρη, αυτές που ζητάνε τώρα το Γενάρη, αλλάξανε ευνηδίως. Δηλαδή, πέρσι, από το Γενάρη, από το Φλεβάρι, μιλάμε για το 13, ζήτησαν Γενάρη και Φλεβάρι για το 14. Μίλησα με τη γραμματεία. Η γραμματεία, μέσα στον χρόνο που πέρασε, τους είπε ότι θα πρέπει, ναι, αλλά θα πρέπει να μας δώσετε κάποιες ημερομηνίες για να ξέρουμε τι Σαββατοκύριακα θέλετε, αυτή την Κυριακή, την άλλη Κυριακή, 2 Κυριακές, 3 Κυριακές. Αυτή η δουλειά δεν έγινε. Δηλαδή, μέχρι και τέλος Δεκέμβρη δεν εδόθησαν ημερομηνίες για το Γενάρη και το Φλεβάρι που θέλουν να πει στο ομήριο. Λένε ότι μέχρι το 2015 ακόμα έχω ζητήσει. Καλά. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Τα γραπτά μένουν. Άστε. Τα γραπτά λοιπόν ζήταγαν για Γενάρη-Φλεβάρι από πέρσι. Τους εδόθη προφορική ενημέρωση από τη γραμματεία από τον κύριο Αναδιώτη ότι θα μας δώσετε πρόγραμμα ποιες μέρες θέλετε να τις κλείσουμε, αλλά μέχρι και το Δεκέμβρη δεν είχαμε καμία τέτοια ενημέρωση. Το Γενάρη του 2014, τώρα μιλάμε, αφού εμείς Γενάρη και Φλεβάρι φροντίσαμε να μην έχουμε πολλές εκδηλώσεις, ούτως ώστε αν ζήταγε το ΕΠΘ Γενάρη-Φλεβάρι να τις δίναμε. Αναγκαστήσαμε και κλείσαμε όσες ημερομηνίες μπορούσαμε Γενάρη και Φλεβάρι για να μην αφήσουμε κενό.
και βάλαμε όλες τις διαθέσιμες ημερομηνίες που είχαν ζητήσει εγκαίρως από τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβρη, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, η εκπαίδευση, οι πρόσκοποι, ο Βούρος, ο Φάρος, ο Αλάτιος, θέλω να πω ότι όλοι αυτοί που ζήτησαν ημερομηνίες εγκαίρως, πήραν ημερομηνίες για Μάρτιο και Απρίλιο. Και τώρα μου ζητείτε από το ΔΠΘ, χωρίς να δώσει ακόμη ημερομηνίες, το χαρτί το έχουμε και δεν λέει καθόλου ημερομηνίες, λέει μόνο για Μάρτιο και Απρίλιο και λέει το εξής. Να πάρω εγώ Μάρτιο και Απρίλιο αυθαίρετα. Και ποιον να διώξω εγώ. Δηλαδή να διώξουμε, να εκπαραθυρώσουμε όλους τους συλλόγους ή όλες τις ομάδες πολιτιστικές που θα παρουσιαστούν στο ομίλιο σε αυτό το διάστημα το δίμηνο. Δεν είναι όμως οξύμορο σχήμα μεταξύ δύο δημοτικών οργανισμών να μην υπάρχει συντονισμό στην ημερομηνία. Δεν φταίει το ομίλιο σε αυτό. Το ομίλιο, όποιος ζητάει η ημερομηνία και έγγραφη ημερομηνία, την παίρνει εφόσον υπάρχει περιθώριο. Δηλαδή, όποιο σύλλογο ζήτησε τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο, φροντίσαμε και του ενημερώσαμε για τι ημερομηνίε. Και τώρα, άντε να πει στον άλλο σύλλογο, ξέρει, εσύ κύριε, να μην λέω συλλόγου, ναι, δεν μπορεί, διότι μου ζητάει την ημερομηνία ο άλλο και είναι πιο καλό. Εμεί θέλουμε το ΔΠΘ οπωσδήποτε να παρουσιάσει τη δουλειά του. Αλλά πρέπει εγκαίρω και αυτό να προγραμματίζει. Αν έχει προβλήματα δικά του, δεν μιλάω για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, δεν μιλάμε για το διοικητικό πρόγραμμα, δεν μα αφορούν αυτά. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα είναι ευθύνη του καλλιτεχνικού διευθυντή. Εκείνο οφείλει να προγραμματίζει εγκαίρως τις ημερομηνίες του και να λέει τον Νοέμβρη ή τον Δεκέμβρη, ξέρεις, εγώ θέλω τον Οκτώβριο, θέλω αυτή την ημερομηνία τη συγκεκριμένη. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί να λες ξαφνικά έτσι. Πέρσι μας ζήτησαν 2 εβδομάδες συνεχόμενες. Δώσαμε 4 εβδομάδες συνεχόμενες. Από αυτές χρησιμοποίησαν μόνο τις 2. Και από τις 2, ενώ έλεγαν θα έχουν καθημερινά παράσταση ή τι θα κάνουν και πρόβες κτλ., τελικά καταλήξαμε τις μισές μέρες της εβδομάδας να μην κάνουν παράσταση, γιατί Τετάρτη είχαν κάπου αλλού απασχόληση ηθοποιοί που έρχονταν και παίζανε. Ήταν το σύντροφε μεγαλειότατε. Ευχαριστώ πολύ. Και πάλι όμως μας την είπε αποσκηνής. Γιατί το ομίλιο δεν του έδινε ημερομηνίες. Το ομίλιο δίνει όταν ζητήσεις. Ζητάς, γράφεις ημερομηνίες συγκεκριμένες και παίρνεις. Και όταν υπάρχει. Πέστε μου τώρα σε ποιον από τους συλλόγους ή τους πολιτιστικούς φορείς που έχουν κλείσει ημερομηνίες τον Μάρτιο και τον Απρίλιο να τους εκπαραθυρώσει το ομίλιο. Και αυτό είναι στενοχώρια μας. Εξηγείται ότι εμείς δεν θέλουμε κανένα τρόπο να στενοχωρούμε ούτε το ΔΠΘ ούτε κανέναν άλλο. Αλλά έγκαιρο προγραμματισμό.